Πάμε στην κυρία Άννα Στουμπίδη, είναι διευθύντρια του 22ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου, καθώς τα παιδιά εκεί με την παρότρινση και την όθηση των εκπαιδευτικών έστειλαν ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ανθρωπιάς, ζωγράφησαν για την ειρήνη. Πάμε στην κυρία Στουμπίδη να την καλησπερίσω, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα από μένα και τις συναδέλφισές μου από το 22 Νηπιαγωγείο. Να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Για πείτε μας για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, την επικαιρότητα την έχουμε στο σχολείο από τα παιδιά. Οπότε, ερχόμενα τα παιδιά στο σχολείο, μας είπαν ότι βλέπουν στις ειδήσεις πώς γίνεται πόλεμος. Ο πόλεμος αυτός είναι ανάμεσα σε δύο χώρες. Βρήκαμε τις χώρες αυτές στο χάρτη, είδαμε ότι είναι πολύ κοντά μας. Και αποφασίσαμε να δούμε τι χρειάζεται να κάνουμε εμείς σαν παιδιά. Τα παιδιά που έχουν πάντα τις λύσεις. Είπαν λοιπόν ότι δεν πρέπει να γίνεται πόλεμος, δεν είμαστε με καμία χώρα, είμαστε όλοι μαζί σαν αδέλφια. Αποφασίσαμε λοιπόν να φτιάξουμε τα συνθήματά μας, να φωνάξουμε ότι ο πόλεμος δεν θέλουμε να υπάρχει πλέον στη δική μας την χρονολογία, 2022 και να έχουμε πολέμους. Και τα παιδιά είπαν ότι θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να δώσουμε και μερικά παιχνίδια μας στα παιδιά που τώρα δεν έχουν, να δώσουμε ίσως κυρία και γάλα να πιούν στα παιδιά που δεν έχουν. Οπότε μαζέψαμε και κάποια πραγματάκια σε δύο μέρες μόνο, εχθές και σήμερα, για να προλάβουμε να συμμετάσχουμε κι εμείς σαν σχολική μονάδα στην πρωτοβουλία που έχει πάρει ο Δήμος Ηρακλείου στο θεατρικό σταθμό. Πήγαμε τα πράγματα γρήγορα κι εμείς σήμερα και νομίζουμε ότι βάλαμε το λιθαράκι μας σε αυτή την προσπάθεια της ανθρωπιστικής βοήθειας, ώστε όλοι να είναι καλά και κυρίως τα παιδιά. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Είμαστε σίγουροι ότι πίσω από την εξαιρετική πρωτοβουλία των παιδιών κρύβονται δραστήρια εκπαιδευτικοί και ξεχωριστές οικογένειες. Είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Με το καλό λοιπόν να τα ξαναπούμε, γονείς, κυρία Στουμπίδη. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στην εκπαιδευτική τώρα κοινότητα. Οι γονείς. Χαίρομαι που το λέτε. Γονείς και εκπαιδευτικοί μαζί, αγαστή συνεργασία για να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ανοιχτή πόρτα της εκπομπής για επόμενες πρωτοβουλίες. Δεσμευόμαστε. Να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε που αναδεικνύετε τη δουλειά που γίνεται στα σχολεία μας. Υποχρέωσή μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.